Το 2020 κάναμε Πάσχα στο μπαλκόνι. Το 2021 Ανάσταση στις 9 και στις 10 ξεκινούσε η απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ και τις δύο χρονιές το Πάσχα στο χωριό ήταν απαγορευμένο. Ούτε γκόνια να έρθουν, ούτε αδέρφια να έρθουν, ούτε παιδιά, τίποτε. Μια ερημιά. Όλοι να με τώρα τα γερότια εδώ πέρα, περιμένω τα παιδιά τους και λόγω των μέτρων δεν ε, μπορούσαν να έρθουν. Αυτά δήλωναν πριν από ένα χρόνο λιγοστή κάτι και των χωριών και στη Μεσσηνία. Τα πράγματα φέτος όμως είναι τελείως διαφορετικά. Το Πάσχα στο χωριό είναι και πάλι εφικτό. Τα ταξίδια οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ελεύθερα. Και παρότι υπάρχει σχέδιο για την άρση των μέτρων, αυτό θα εφαρμοστεί από την 1η Μαΐου και έτσι... Και φέτο το Πάσχα θα γιορτάσουμε με τα λίγα αλλά απαραίτητα και κρίσιμα μέτρα που ισχύουν και τώρα. Τα κέντρα διασκέδαση θα λειτουργήσουν αποκλειστικά για όσου έχουν κάνει και τι τρει δόσει του εμβολίου για τον κορονοϊό ή έχουν κάνει τι δύο δόσει και έχουν παρέλθει μέχρι εννέα ή για όλους όσοι έχουν νοσήσει μέσα στο τελευταίο εξάμεινο. Υπενθυμίζεται πως ο έλεγχος γίνεται στην είσοδο των κέντρων διασκέδασης και παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους πελάτες κατά το χρόνο αναμονής, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει η ορχήστρα, οι μουσικοί θα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον ένα μέτρο απόστασης μεταξύ τους. Στην εστίαση, οι κλειστοί χώροι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με τα πιστοποιητικά που ισχύουν και στη διασκέδαση. Στου ανοιχτού χώρου εστίαση θα μπορούν να βρίσκονται όλοι όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο ή τα πιστοποιητικά του έχουν λήξει. Απαραίτητη προπόθεση είναι να έχουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα rapid ή PCR test 48 ώρων, ενώ οι ανήλικοι από 4 έω 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν δήλωση αρνητικού self-test. Από την πλευρά του εστιατορίου προβλέπεται απολύμανση των καταλόγων και παραμένει υποχρεωτική η χρήση της μάσκας από το προσωπικό. Σε ό,τι τώρα αφορά στι εκκλησίε, οι πιστοί κατά το φετινό Πάσχα θα μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα σε όλου του ιερού ναού, αρκεί να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσηση ή αρνητικό τεστ Rapid PCR. Οι ανήλικοι από 4 έω 17 μπορούν να προσκομίζουν δήλωση αρνητικού self-test. Η χρήση μάσκα είναι υποχρεωτική για όλου, εκτό από του ιερωμένου που λειτουργούν. Να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα, κατά την ανακοίνωση τη άρση μέτρων από τον Υπουργό Υγείας και στην περιγραφή του πλαισίου για το Πάσχα, ο κ. Πλεύρη απευθύνει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκα ακόμη και στου εξωτερικού χώρου τη Εκκλησία.